Pero además de estas célebres figuras, los antiguos pobladores de La Pampa crearon otros símbolos no menos misteriosos. Unos dibujos que voy a ofrecerle en primicia. Sígame y juzgue por sí mismo. Πέντε χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Νάσκα, ανάμεσα στις άνυδρες αμμώδεις εκτάσεις της Πάλπα, Ίκα και Οκουκάχε, μας περιμένει μια νέα έκπληξη. Δεκάδες άγνωστα γεωγλυφικά. 300 περίπου σχέδια παρόμοια με εκείνα της Νάσκα, τα οποία κινηματογραφούνται πρώτη φορά. Χνάρι του Ερπετού. Περισσότερες από 10.000 οπές με βάθος 1 μέτρο και διάμετρο 90 εκατοστά που αναρριχώνται σε πλαγιές και λόφους. Κανείς δεν γνωρίζει τη σημασία τους. Η άτρητη κάρτα, όπως την αποκαλούν πολλοί, είναι μια ακόμη ενιγματική ακολουθία σημείων σε μορφή σταυρών που είναι κατανεμημένα σε 15 παράλληλες στήλες. Πρόκειται για ένα σύστημα αεροπλοείας, κανείς δεν γνωρίζει. Άλλο ένα ενιγματικό όν, εστεμένο με φτερά ή κεραίες. Μια μορφή αρχαιότατη, προφανώς αρχαιότερη από αυτές της Νάσκα, με υψωμένα χέρια που επιδεικνύουν κάποια αντικείμενα επίσης άγνωστα. Και στις πλαγιές των κοντινών λόφων άλλοι γίγαντες. Όντα που φαίνεται ότι χαιρετούν αυτούς που έρχονται από τον ουρανό. Επίσης, στο Πόσο Σάντο και στο λόφο Καμπέσα Λάργα διακρίνονται άλλα σύμβολα. Ακατανόητες γεωμετρικές μορφές, γιγαντιαία άτομα με τεράστια κράνη, ελουροειδή και πτηνά άγνωστα στην επιστήμη, όλα μυστηριώδη, μέρη ενός προκλητικού ενίγματος. Στην κοιλάδα Ιγχένιο, εκατοντάδες γραμμές και διάδρομοι. Διάδρομοι με μήκος ως και 14 χιλιόμετρα. Διάδρομοι με άψογη χωρομετρική χάραξη που ανάμεσά τους προβάλλουν σχέδια πτηνών και λουλουδιών. Εικόνες που δυστυχώς καταστρέφονται από ανθρώπινες επεμβάσεις. Στην καυτή άμμο της Ίκα μια νέα πρόκληση. Αυτό το σχήμα ανακαλύφθηκε το 1984 από πιλότους της Αεροκόντορ στο κτήμα Σαν Χαβιέρ. Από τότε ονομάστηκε το αστέρι του Σαν Χαβιέρ. Έχει διάμετρο 64 μέτρα και είναι αναμφίβολα το πιο περίπλοκο από όλα τα γεωγλυφικά. Τι συμβολίζει ο μεγάλος σταυρός στο κέντρο του? Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις 200 οπές και τις δεκάδες γραμμές που συνδέουν τους κύκλους? Πρόκειται για ένα μαθηματικό μήνυμα? Η περιπλάνηση σε αυτή τη διαφορετική Νάσκα, μια Νάσκα λησμονημένη, θα μπορούσε να είναι αέναη. Αποφασίζουμε να την ολοκληρώσουμε με μια μορφή που απαιτεί ελάχιστα σχόλια.
ένα κολυμπρί μήκους 50 μέτρων με κάτι μοναδικό σχεδιασμένο στο σώμα του. Ναι, όλοι όσοι το είδαν συμφωνούν. Ένα αεροπλάνο. Ένα αεροπλάνο σχεδιασμένο στο σώμα ενός κολυμπρί. Ευθυτενή πτερύγια. Εχμηρό ρίγχος και πηδάλιο στην ουρά. Ποιος πετούσε πριν από 2.000 χρόνια?